ακολουθεί με από κινητό τηλέφωνο κατά την πορεία ενός αυτοκινήτου. Να πάμε στη Μαρία Κονταξή και πάλι, η οποία μπορεί να μας δώσει νεότερες πληροφορίες, αλλά και τι εικόνα υπάρχει από τα ξένα δίκτυα, Μαρία. Λοιπόν, θα πρέπει να σου πω ότι αυτό που λέγεται είναι ότι οι δράστες ήταν δύο. Ότι ένας ήταν στο αυτοκίνητο αυτό που είδαμε στα πλάνα μας πριν από τη φωτογραφία, όπως την είχε η βρετανική εφημερίδα, αυτό ακριβώς το αυτοκίνητο. Ο άλλος, μάλλον, ήταν αυτός που βγήκε έξω. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, τραυμάτισαν έναν αστυνομικό και αυτό που λέγεται είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το κοινοβούλιο, όπως το είπε και η Ευδοξία, και ότι έχει μεταφερθεί η Πρωθυπουργός. Απομακρύνθηκε λοιπόν η Πρωθυπουργός από το Κοινοβούλιο και απλά παραμένει κλειστό και έχουν σταματήσει οι εργασίες του μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Μιλάμε για δύο τραυματίες που τουλάχιστον φαίνονται και στη φωτογραφία. Αυτό περιγράφει και το πρακτορείο Reuters και μάλιστα λέει ότι είναι μόφυρτοι οι τραυματίες. Το ίδιο είδαμε και στην εικόνα πριν. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό. Ακούστηκαν πυροβολισμοί. Βέβαια, εγώ σας είπα ότι πριν από λίγο το Reuters μιλούσε και για 12 τραυματίες. Είναι κλειστό το κοινοβούλιο και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς είναι οι δράστες, ποια ήταν η επίθεση, ποιος ήταν ο στόχος. Είναι πολλά αυτά. Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είναι ελάχιστα τα λεπτά που έχουν. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι ότι από ό,τι φαίνεται έγινε ένα συμβάν έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Δύο δράστες τουλάχιστον μεταφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι είναι δύο οι δράστες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το είδαμε μάλιστα το αυτοκίνητο πολλές φορές όπως είναι στη φωτογραφία. Πυροβόλησαν αστυνομικό, μάλλον τη φρουρά του Κοινοβουλίου, εγώ εικάζω, και έτσι ξεκίνησε το σκηνικό. Μάλιστα. Εμείς δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και πάλι με την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, υπάρχουν νεότερα? Ναι, από ό,τι βλέπω, ο συνάδελφος δημοσιογράφος λέει ότι έχει πάρει επιβεβαίωση από την αστυνομία ότι ο αστυνομικός που τραυματίστηκε, τραυματίστηκε από μαχαίρι και ένας άλλος άντρας πυροβολήθηκε. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχουν άνθρωποι τραυματισμένοι και στη γέφυρα του Westminster, όπως είναι αυτό που είπαμε ότι επιβεβαιώνει η αστυνομία, ότι κλήθηκε να επέμβει στην γέφυρα του Westminster, που είναι ακριβώς βγάζει στο παλάτι του Westminster, για να το κάνουμε πιο σαφές. Οπότε έχουμε έναν αστυνομικό ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από τον δράστη ο οποίος πυροβολήθηκε, και υπάρχουν και άλλοι τραυματισμένοι πάνω στη γέφυρα του Westminster, δηλαδή στη γωνία πριν που έγινε το συγκεκριμένο συμβάν. Αυτά είναι τα τελευταία. Επίσης υπάρχουν αναφορές από συναδέλφους που λένε ότι που είναι μέσα στη Βουλή. Η Βουλή ήταν σε εξέλιξη, υπήρχαν συνάδελφοι που την παρακολουθούσαν, έχουν σταματήσει εργασίες, οι βουλευτές είναι μέσα, το κτίριο είναι ερμητικά κλειστό, δεν μπαίνει, δεν βγαίνει κανείς. Και δημοσιογράφος λέει ότι ρωτήθηκαν οι βουλευτές και κάποιοι είπαν ότι άκουσαν 3 με 4 πυροβολισμούς. Οπότε έχουμε. Εμείς Ευδοξία, πρέπει να σου πω ότι βλέπουμε συνέχεια το βίντεο το οποίο έχει παίξει στο BBC από την περιοχή, από το οδόστρωμα, στο οποίο υπάρχουν τραυματίες και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, πολλά αστυνομικά οχήματα τα οποία έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία στην περιοχή. Να περάσουμε στην. Το δόστρωμα που βλέπετε είναι από τη γέφυρα. Τις εικόνες αυτές τις βλέπω και εγώ παράλληλα. Είναι από τη γέφυρα πάνω που υπάρχουν οι τραυματίες. Όλοι αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι σε εξέλιξη το περιστατικό. Και βλέπω. Ναι, έχουμε επιβεβαίωση ότι ο αστυνομικός δέχτηκε μαχαίρωμα. Κάποιος του επιτέθηκε με μαχαίρι. Προφανώς αυτός που του επιτέθηκε, άλλος αστυνομικός τον πυροβόλησε. Βλέπουμε. Και έχουμε τους δύο αυτούς στο Westminster. Ναι, βλέπουμε στη γέφυρα. Έτσι. Αυτό εδώ, ναι. Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο στη γέφυρα του Westminster, ότι κινήθηκε εναντίον τουλάχιστον 5 ανθρώπων. Είδαμε τους τραυματίες πάνω στο οδόστρωμα, Ευδοξία. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό
συμβάν έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει διακόψει τις εργασίες του, ενώ και απομακρυνθεί και η Βρετανίδα Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω, έχουμε τη Μαρία Κονταξή και πάλι στην αίθουσα σύνταξης. Μαρία. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι μαχαιρώθηκε ο αστυνομικός, όπως είπε η Ευδοξία, και μάλιστα μέσα στην περίμετρο του Κοινοβουλίου. Η επίθεση, δηλαδή, από ό,τι λέγεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έγινε μέσα στην περίμετρο του Κοινοβουλίου, όχι μέσα στο κτίριο, αλλά μέσα στο. Από το φράχτη, να σας το πω έτσι απλά. Αυτό είναι το ένα. Στην περίμετρο ασφαλείας, ας πούμε. Ακριβώς. Πυροβόλησαν έναν από τους δράστες, οι αστυνομικοί, που είναι ένας από τους τραυματίες από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον 12 τραυματίες λένε οι μέχρι στιγμής πληροφορίες. Μένει βέβαια να επιβεβαιωθούν. Και αυτό που λέγεται είναι ότι έγινε ουσιαστικά επίθεση με μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών του Κοινοβουλίου. Μέσα στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένοπλοι αστυνομικοί που το φρουρούν. Είναι κλειστό ερμητικά, αλλά μέσα υπάρχει πολύ Μαρία, μεγάλη έχει δύναμη της αστυνομίας. Έχει νεότερα η Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία. Ναι, αυτό που λέγαμε και πριν επιβεβαιώνεται και από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος το επιβεβαίωσε σε συναδέλφους ότι ο αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και ο άνθρωπος που πυροβολήθηκε ήταν ο δράστης που μαχαίρωσε τον αστυνομικό, δέχτηκε πυροβολισμό και είναι μέσα στον περίβολο του Κοινοβουλίου. Αυτά είναι τα νεότερα που επιβεβαιώνονται τώρα. Τον αριθμό δεν τον έχω εγώ αυτόν που λέει η Μαρία για το πόσοι είναι ακόμα οι τραυματίες. Περιμένουμε να μας δώσει αριθμό συγκεκριμένο η αστυνομία ή οι αρχές, οι υγειονομικές αρχές που είναι επιτόπου και περισσάλτουν τους τραυματίες. Δεν ξέρουμε. Έχουμε σαφέστερη εικόνα αν πρόκειτο για ένα δράστη ή για περισσότερα άτομα. Υπάρχει και δεύτερος τουλάχιστον. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πόσοι ή αν ήταν ένας ο δράστης αυτός δηλαδή που πυροβολήθηκε ή αν υπάρχουν περισσότεροι. Το βρίσκω λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια, να έχει αρχίσει το περιστατικό από τη γέφυρα και να μην τον έχει σταματήσει κανένας, αν είναι ένας μιλάμε, και να μην τον έχει σταματήσει κανένας μέχρι να φτάσει στην πύλη, δηλαδή να διασχίσει όλη τη γέφυρα, να στρίψει τη γωνία, να φτάσει στην πύλη και να τραυματίσει τον αστυνομικό. Το βρίσκω εξαιρετικά πίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή η γωνία η συγκεκριμένη φρουρείται με δρακόντια μέτρα. Δεν το βρίσκω πιθανό να ήταν μόνος να ξεκίνησε να τραυματίζει κόσμο με όποιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα καθαρό γνωστός ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκαν οι άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο, πάνω στη γέφυρα και να φτάσει δηλαδή χωρίς να τον έχει σταματήσει κανένας μέχρι την πύλη και μάλιστα με το αυτοκίνητο όπως είδαμε που ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο. Σε μια περιοχή όπου υπάρχει βέβαια... Υπάρχουν υψηλά στάνταρτς για τη φρούρηση αυτής της περιοχής. Όπως λες και εσύ, είναι ενδεχομένως δύσκολο ένας άνθρωπος μόνος του να μπορούσε να φτάσει έως εκεί. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή για την κατάσταση, τη σοβαρότητα της κατάστασης σε ό,τι αφορά στην υγεία των τραυματιών. Ούτε αυτό είναι γνωστό ακόμη. Αυτό που είδαμε, το ότι επίσης θεωρώ πίθανο να επιβίδαμε το αυτοκίνητο να έχει ανεβεί πάνω στο πεζοδρόμιο και πιθανά ο δράστης να βγει και από το αυτοκίνητο και να τραυμάτισε τον αστυνομικό. Θεωρώ επίσης απίθανο να ξεκίνησε να τραυματίζει κόσμο με το αυτοκίνητό του, να τους παρέσυρε από τη γέφυρα και να κατάφερε να φτάσει με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί. Η κίνηση σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την γωνία είναι εξαιρετικά πυκνή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά αυτή την ώρα, μεσημέρι. Οπότε δεν ξέρω, δηλαδή οι πιθανότητες είναι ανοιχτές, αλλά... Βλέπουμε εμείς εικόνες αυτή τη στιγμή, οι οποίες μεταδίδονται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και λεωφορεία επάνω στην γέφυρα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Είναι η Μαρία Κονταξή, κάτι νεότερο. Δεν ξέρω νεότερο. Αν μ' ακούς. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα σου πω πώς το περιγράφουν το συμβάν οι βρετανικές εφημερίδες. Λένε λοιπόν ότι την